Εδώ μας σχολιάζουν το παιχνίδι, γιατί η ομάδα απέναντι στον ουραγό της βαθμολογίας είχε αυτό το πρόσωπο που δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά θετικό. Ένα κομμάτι στο πρώτο παιχνίδι. Εξπλικάρει το τίλο Ολυμπιακό σε έναν γνωστό αέρα στα κάρα, κόντρα λίγο την ομάδα των συγκεκριτών, που να πάρει και μόνο σύντομη μου. Es cierto, no hemos jugado al nivel que nosotros pretendemos. Είναι σαφές πως δεν έχουμε παίξει στο επίπεδο στο οποίο θέλαμε. Si nos falta concentración, si nos falta decisión, si nos falta actitud, no somos un equipo tan claramente superior al. Όταν μας λείπει η αποφασιστικότητα, όταν μας λείπει η συγκέντρωση και όταν μας λείπει γενικότερα η συμπεριφορά που θέλουμε, δεν είμαστε τόσο ξεκάθαρα με καλύτερη ομάδα, τόσο καλύτερη ομάδα από τον αντίπαλο. Insisto una y otra vez a mis jugadores durante todo el año, en cualquier entrenamiento, en cualquier partido. No es el rival, somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Πάντα επιμένει να λέει στους ποδοσφαιριστές σε κάθε προπόνηση, κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα ότι δεν είναι ο αντίπαλος, είμαστε εμείς οι οποίοι πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Hoy no las hemos tomado, las que hemos tomado no han sido en el nivel que pretendemos y por eso hemos sufrido contra un equipo que venía como último a la clasificación. Σήμερα λοιπόν οι αποφάσεις που πήραμε, δεν πήραμε τις αποφάσεις που έπρεπε, δεν ήμασταν τόσο αποφασιστικοί όσο έπρεπε και οι αποφάσεις που πήραμε δεν ήταν οι σωστές. Και γι' αυτό υποφέραμε πάρα πολύ μέχρι να πάρουμε την νίκη απέναντι στην τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Pero sin duda el miércoles hay motivación suficiente por muchos motivos y lógicamente va a ser diferente. Όμως χωρίς αμφιβολία την Τετάρτη υπάρχει τελείως διαφορετικό κίνητρο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν κίνητρο για να είναι διαφορετικοί και το επίπεδο θα είναι τελείως διαφορετικό. Επόμενη ερώτηση. Δηλαδή και είναι βέβαιος γι' αυτό, γιατί μοιάζουν τα τελευταία παιχνίδια, όχι μόνο το σημερινό, αλλά και με τον Αστέρα και τα προηγούμενα, σαν ένα καμπανάκι με τον Ολυμπιακό διαρκείας. Στα σεγούρο και τα και οι νιβέλες μια που είμαι σε διφερέντε, porque los últimos partidos que hemos perdido, los últimos partidos que hemos jugado, parecen ser como una alerta, seguida. Sí, claro que estoy seguro, porque todos los partidos en los que el equipo se tiene que exigir y ve que el rival nos puede hacer mucho daño, el equipo se exige. Es cierto que tras conseguir el campeonato hemos bajado el nivel de concentración y es algo que vamos a recuperar seguro, ya lo recuperamos frente al Manchester. Ναι, είναι σίγουρος, γιατί η ομάδα έχει δείξει πως όταν το παιχνίδι είναι σημαντικό και απαιτητικό, όταν υπάρχει λοιπόν κίνητρο, τότε η ομάδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Είναι από τότε που κερδίσαμε το πρωτάθλημα, από τότε που είχαμε μαθηματικά κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχουμε χάσει τη συγκέντρωσή μας, είναι σίγουρο αυτό. Όμως η ομάδα έχει δείξει πως ξέρει να επαναφέρει τη συγκέντρωση στο επίπεδο που χρειάζεται, για παράδειγμα στο παιχνίδι με τη Manchester. Nosotros, si durante la semana sospechamos que hay algún síntoma en el que el equipo le falta concentración o decisión, desde luego que lo buscamos en los entrenamientos, pero no solemos tener sospechas. Para hacer un partido como el de hoy, harían falta muchas sospechas. ¿Sospechábamos? No, no sospechábamos jugar así. Por eso, durante la semana pretendemos que el equipo tenga una dinámica de trabajo y es en lo que nos fijamos. Πάντα όταν υπάρχουν υποψίες ότι η ομάδα έχει χάσει το κινητρό της και ότι η ομάδα έχει χάσει τη συγκέντρωσή της, προσπαθούμε στις προπονήσεις να επαναφέρουμε την ομάδα στο επίπεδο που θέλουμε. Και επειδή σήμερα αυτό ήταν μια μεγάλη υποψία, αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στις προπονήσεις μας μέχρι την Τετάρτη. Pero sí debemos saber, por si tenemos alguna duda sobre eso, que a este equipo y a este club no le vale con ganar, hay que jugar bien. Όμως αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι πως αυτή την ομάδα δεν αρκεί μόνο να κερδίζεις, πρέπει να παίζεις και καλά. Hay que jugar con decisión y hay que ser agresivos en todo momento, con y sin balón. Eso lo reclama la camiseta y la historia de este club, no lo reclama el entrenador, que también lo hace. Πρέπει να είσαι αποφασιστικός, πρέπει να παίζεις με όλη σου τη δύναμη, όταν έχεις την καλή στην κατοχή σου και όταν δεν την έχεις, πρέπει να δείχνεις την ένταση στο παιχνίδι σου. Και αυτό γιατί το απαιτεί η φανέλα που φοράς και όχι το απαιτεί μόνο ο ποδοσφαιριστής, κάτι που ο προπονητής, κάτι που το κάνει. La primera parte de hoy, muy difícil igualarla. Το πρώτο ημίχρονο σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το ισορροπήσουμε. Ni siquiera aunque les haya dado las órdenes al revés.
ούτε καν να τους είχε δώσει τις αντίθετες εντολές από ό,τι έχει δώσει. Έχει αγωνιστεί σε ομάδα η οποία αυτή την απέτηση την είχε σε πολλαπλό βαθμό. Μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να δικαιολογήσει τους παίκτες και αν θεωρεί ότι πλέον πρέπει να δείξει και ο ίδιος κάτι διαφορετικό σε διαφορά τον τρόπο με τον οποίο τους έχει προειδοποιήσει, γιατί τους προειδοποιήσει και στην Τρίπολη και στις δηλώσεις του χθες. Άκουγα με έναν κήπο, τον λέω να εξηγήσει για σύντον μους όμως βράνε και εκεί. Αυτά πόντο πιέσα και πιέσα και πιέσα και πιέσα και πιέσα και πιέσα και πιέσα manejarlo de una manera, se podría manejarlo de una manera diferente porque ya les había dicho, dado órdenes antes del partido contra las Teras. ¿Lo sigue haciendo? Las cosas que tengo que decirles a los jugadores se las digo en privado, públicamente. Lo único que hago es agradecerles su trabajo y el esfuerzo que hacen, como muchas veces he dicho en esta sala de prensa. Las cosas menos buenas las digo a ellos. Ό,τι έχει να πει στους ποδοσφαιριστές του, το λέει πάντα, αλλά το λέει ιδιαίτερος. Ποτέ δεν πρόκειται να πει δημοσίως κάτι το οποίο λέγεται μεταξύ τους. Δημοσίως το μόνο που έχει να πει, κάτι που το έχει κάνει πολλές φορές μέσα στις αίθουσες συνεδέψεων τύπου, είναι να τους ευχαριστήσει για την προσπάθεια που κάνουν και να τους ευχαριστήσει πάντα για τη δουλειά τους. Είναι πολύ importante en un equipo que el entrenador les exija. Pero es tan importante que se exijan ellos mismos también. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να απαιτεί ο προπονητής πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του, όμως επίσης είναι και πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να απαιτούν πράγματα για τους αυτούς τους. Pero nunca me escucharán una crítica a mis jugadores en público, jamás. Ποτέ όμως δεν θα ακούσετε να κάνει κριτική στους ποδοσφαιριστές του δημοσίως, ποτέ δεν θα το κάνει. Si critico a mis jugadores estaría demostrando que el responsable soy yo. Γιατί αν το έκανε αυτό, το θα απλώς θα αποδεικνύονταν ότι ο υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο προπονητής. Seguro que si ellos se equivocan, será, o ellos no están al nivel preciso, será porque yo me estoy equivocando. Αν οι ίδιοι, αν οι ποδοσφαιριστές λοιπόν κάνουν λάθη ή αν δεν βρίσκονται στο επίπεδο που χρειάζεται, τότε αυτό είναι ένδειξη ότι και ο προπονητής κάνει λάθη. Pero seguro que el miércoles no me voy a equivocar. Όμως σας διαβεβαιώνω ότι την Τετάρτη δεν θα μπερδευτεί, δεν θα κάνει λάθος. Y ellos tampoco. Και ούτε οι παίχτες. Καλή ερώτηση. Αναμφισβήτητα, η φετινή χρονιά είναι μία από τις καλύτερες στην ιστορία του Συλλόγου, αλλά και ο τελευταίος μήνας ίσως χάλασε αυτή την εικόνα. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίχτες του, αλλά και για τον ίδιο τον επόμενο μήνα, αρχής για να μην χαλουδενήσει, να ξαναφτιάξουν και να ξαναπαρουσιάσουν την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο διάστημα. Esa temporada ha sido una de las mejores temporadas de la historia del club, pero el último mes ha estropeado un poquito la imagen que hemos creado durante todo el año. Piensa que el mes que viene es suficiente para que los jugadores tengan motivación en este partido, en esos partidos de la semana que viene, de recuperar la imagen que hemos creado. Bueno, yo creo que la temporada está siendo muy buena. Es cierto que en el último mes estamos peor, pero llevamos 9 meses de competición, o sea que ganamos 9-1. Πιστεύω πως η χρονιά πραγματικά ήταν πολύ καλή. Έχουμε όντως έναν μήνα στον οποίο είμαστε χειρότεροι από ό,τι ήμασταν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως είχαμε και 9 συνεχόμενους μήνες πολύ καλής πορείας. Άρα είμαστε ευχαριστημένοι γιατί το σκορ είναι 9-1. Esa diferencia global no me hace estar satisfecho porque yo vivo en la exigencia. Y más jugando en este club, para este club. Nos tenemos que exigir mucho, ¿no? Insisto. La primera respuesta ha dicho no hay que fijarse en el rival sino en uno mismo, eso es lo que intentamos inculcarle cada vez. Αυτή η διαφορά στην εικόνα μας πραγματικά δεν άρεσε καθόλου και στον ίδιο, γιατί ο ίδιος έχει μάθει να ζει σε πολύ απαιτητικές συνθήκες και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτόν τον σύλλογο, όπου τα πράγματα είναι πάντα απαιτητικά. Το πρώτο που σας είπε σήμερα στην πρώτη του απάντηση είναι ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος είναι ο αντίπαλος, τι κάνει ο αντίπαλος, αλλά το τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Y además la temporada va a acabar bien porque vamos a jugar la final de la Copa y la vamos a ganar. Y επίσης, χρονιά θα τελειώσει καλά γιατί θα προκριθούμε στο τελικό του κυπέλλου και θα το κερδίσουμε. Entonces serán 10 meses buenos, que entonces serán 10 meses buenos y uno regular. Και τότε θα έχουμε 10 μήνες καλούς και έναν κανονικό. Σαβιόλα, sí. También podría haber estado hoy, igual que Fuster,
Pero siempre digo, buscamos que no haya riesgo para los jugadores, pero al final tenemos que buscar el esfuerzo, porque hoy hemos corrido tanto como si el rival nos exigiese al máximo, como el día de Manchester, por ejemplo. Ναι, θα μπορούσε να είναι και από σήμερα διαθέσιμο ο Σαββιόλα, όπως και ο Φουστέρ. Όμως, όπως σας έχει ξαναπεί, δεν θέλει να ρισκάρει. Επίσης, ψάχνουμε αυτούς που μπορούν να προσπαθήσουν πάντα πιο πολύ. Γιατί, για παράδειγμα, σήμερα στο παιχνίδι το τρέξιμο ήταν τόσο, το παιχνίδι αποδείχθηκε τόσο απαιτητικό και χρειάστηκε να τρέξουμε τόσο όσο και με τη Μάντσεστερ. Pero cuando se corre mal, hay sensación de peor juego y de desorganización, y eso es lo que nos ha pasado hoy. Όμως όταν τρέχεις αλλά δεν είσαι καλός, δίνεις μια εικόνα ότι έχεις χάσει την οργάνωση στο παιχνίδι σου και αυτό είναι που μας συνέβη σήμερα. Εντάξει, δεν έχει πάλι ερώτηση.